Η Κύπρος είναι πλέον η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σε δύσκολη θέση και το Ιράν των 6.500 κρούσματων και των 194 θανάτων, με την αεροπορική εταιρεία Iran Air να τερματίζει όλες τις πτήσεις της προς την Ευρώπη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Νέα Υόρκη, ενώ τον πρώτο νεκρό λόγω κορονοϊού στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε η Αργεντινή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αγωνία για τους 3.500 επιβάτες του κρουαζιερόπλου Grand Princess. We're trusting in God with this one. Something good will come out of this. We don't know what it is, and I'm going to test negative and get to go home. Στη Νότιο Κορέα ο ρυθμός εμφάνισης νέων κρουσμάτων επιβραδύνεται. Στην Κίνα επίσης η κατάσταση βελτιώνεται καθημερινά. Ο αγώνας των νοσοκόμων και των γιατρών στην ασιατική χώρα συνεχίζεται, με ένα άντρα ηλικίας 100 ετών στην Ουχάν να βγαίνει νικητής από την μάχη με τον κορονοϊό, σκορπώντας αισιοδοξία σε ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια ώρα αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια δίνουν Κινέζοι διασώστες μετά την κατάρρευση για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ξενοδοχείου που φιλοξενούσε 70 περίπου υπό περιορισμό άτομα. Τουλάχιστον 10 εξ αυτών σκοτώθηκαν. Δύο ύποπτα περιστατικά κορονοϊού ελέγχονται στις τελευταίες ώρες από τις ιατρικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρώτο αφορά σε κρατούμενο που παρουσίασε συμπτώματα του ιού με αποτέλεσμα να τεθούν υπό περιορισμό 28 αστυνομικοί και να κλείσει για απολίμανση ο αστυνομικός σταθμός Ομορφίτας. Το δεύτερο περιστατικό αφορά σε στρατιώτη με τους συναδέλφους του να τίθονται επίσης υπό περιορισμό και να ανακαλούνται οι άδειες εξόδους τους. Τις λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει η Χρυστάλα Βιλάνου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Χρυστάλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θησέα. Όντως πρόκειται για δύο περιστατικά που έχουν προεκτάσεις τόσο στην αστυνομία όσο και στον στρατό. Το πρώτο ύποπτο περιστατικό αφορά σε 20χρονο κρατούμενο στον αστυνομικό σταθμό Μορφίτας, ο οποίος παρουσίασε υψηλό πυρετό. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς το εν λόγω πρόσωπο είχε ταξιδέψει προημερών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε περιοχή όπου καταγράφονται κρούσματα κορονοϊού. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και από εκεί με ειδικό ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται σε δωμάτιο αρνητικής πίεσης μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε και διενεργεί το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένονται αύριο το πρωί. Ωστόσο, από την Παρασκευή, οπότε και ο 20χρονος συνελήφθη, ήρθαν σε επαφή μαζί του, όπως είναι φυσικό, πολλά άτομα, κυρίως μέλη της αστυνομικής δύναμης. Ως εκ τούτου, 28 αστυνομικοί διατάχθηκε όπως τεθούν υποκατοίκον περιορισμό έως ότου εξαχθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Το ίδιο ισχύει και για 3 δικηγόρους και 3 δικαστικούς υπαλλήλους. Παράλληλα, με βάση το πρωτόκολλο, απολυμάνθηκαν ο αστυνομικός σταθμός Ομορφίτας, το ΤΑΕ Λευκωσίας, αλλά και όλα τα οχήματα στα οποία μπήκε ο κρατούμενος. Δεν αποκλείεται αύριο, μάλιστα, ο αρχηγός της δύναμης Κύπρος Μιχαηλίδης να επισκεφθεί τους αστυνομικούς σταθμούς και να μιλήσει με τους εργαζόμενους εκεί. Την ίδια ώρα, Χρυστάλλα, σε καραντίνα βρίσκεται και στρατιώτης. Ναι, είναι το δεύτερο περιστατικό που εξετάζουν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Πρόκειται όντως για Κύπριο στρατιώτη, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, παρουσίασε συμπτώματα που ομοιάζουν με εκείνα του κορονοϊού και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται σε δωμάτιο απομόνωσης μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε. Τώρα, για προληπτικούς λόγους, λήφθηκαν μέτρα και στο στρατόπεδο που υπηρετεί. Συγκεκριμένα, διατάχθηκε όπως ανασταλούν όλες οι άδειες εξόδου για όλους τους στρατιώτες, ενώ όσοι ήταν εκτός υπηρεσίας δεν θα επιστρέψουν μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Άρα, αυτή την ώρα βρισκόμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών τους. Ναι, θα γνωρίζουμε το πρωί κατά πάσα πιθανότητα τα αποτελέσματα. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα υποβληθεί σε νέα εξέταση και ο Ελδικάριος, που είναι επίσης σε απομόνωση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, καθώς, όπως γνωρίζουμε, ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ελλάδα και θεωρείται υψηλού κινδύνου παρά το ότι η πρώτη εξέταση ήταν αρνητική. Να αναφέρουμε ότι αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά που χειρίζονται αυτή την ώρα οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ προς ενημέρωση του κοινού να αναφέρουμε ότι η αεροσυνοδός που είχε τεθεί σε καραντίνα στις Πλάτρες αφού είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα αναχώρησε από την Κύπρο, καθώς παρήλθαν οι 14 μέρες όπου έπρεπε να μείνει υπό περιορισμό και παρακολούθηση. Αξιοσημείωτο, Χρυστάλλα, την ίδια ώρα και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά γι' αυτό είναι το γεγονός
ότι η Κύπρος είναι και η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής κάποιο κρούσμα. Όντως, είναι άξιο σχολιασμού και γίνεται γι' αυτό λόγος και σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Κύπρος παραμένει η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα κορονοϊού, καθώς Μάλτα και Βουλγαρία μπήκαν τις τελευταίες ώρες στον κατάλογο των χωρών με κρούσματα. Αυτό φυσικά δεν εφησυχάζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Παραμένουν σε επιφυλακή, λαμβάνουν μέτρα, καθώς πρέπει να σημειώσουμε ότι θεωρείται αναπόφευκτο με βάση και τον ρυθμό εξάπλωσης του ιού να καταγραφεί κρούσμα και στην χώρα μας. Πάντως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται αποδίδουν και είναι κάτι ελπιδοφόρο. Χριστάλα, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση για τα όσα έγιναν στον αστυνομικό σταθμό Μορφίτας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της δύναμης, ο κ. Στέλιος Τηλιανού. Μόλις διαπιστώθηκε ότι ο κρατούμενος είχε κάποια συμπτώματα, μεταφέρθηκε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου από εκεί παραπέφθηκε και κρατήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Όσον αφορά τα μέλη της αστυνομίας και άλλα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον κρατούμενο, λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας και περιορισμού σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον μέχρι αύριο που θα έχουμε το αποτέλεσμα των εξετάσεων.